Εγώ και επιστημονική βάση εδώ στα δεδομένα. Εντάξει. <laughs> Μην καθυστερούμε. <laughs> ε, Τι προτρέχουμε. Κοιτάξτε, ναι. νομίζω ε, τα πράγματα είναι σαφή και δεν είναι σαφή τα τελευταία 24 ώρα. Είναι σαφή ε, συγκρότηση των ε, πολιτικών χώρων και των ιδεολογικοπολιτικών σχηματισμών που συγκροτούν αυτή την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση συγκρα... συγκροτήθηκε και συναντήθηκε στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το πέτυχε, στην προσπάθεια ανασυγκρότηση του βιωτικού επίπεδου και της ανάκαμψης της οικονομίας του, του ελληνικού α, λαού, το προσπαθεί, το πετυχαίνει, υπάρχουν οι όροι και οι προποθέσει του επόμενου μήνες ο ελληνικός λαός να αρχίσει να βλέπει αυτά στην καθημερινότητά του και στην κάθαρση του πολιτικού βίου. Βλέπετε τι mm. γίνεται με το ένα, με το άλλο ζήτημα και τα λοιπά. Δεν ήταν στην προγραμματική μας ατζέντα, δεν ήταν στην πολιτική μας συμφωνία α, το μακεδονικό. Είναι ένα... Ερώτηση. Εδώ. Για να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές. Ε, εγώ θεωρώ ότι ο κ. Καμίνος ήταν πολύ έντοιμος σύμμαχός Με τις διαφορές. Να, να, να είμαι ειλικρινής πιστεύω ότι στα κρίσιμα του 16 και του 17 έβαλε με απόλυτο τρόπο πλάτη και Σε δεν όλα. θα μπορούσαμε διαφορετικά να είχαμε κάνει αυτήν την προσπάθεια ε, τι, ε, ε, εξόδου της, της, χώρας. Σε αυτά τα οποία συμφωνούσαμε, Ήτανε ο χώρο χώρος της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και ο χώρος της λαϊκής κοινωνικής δεξιάς, η συμφωνία τηρήθηκε 100%. Στην κουβέντα αυτή, αν θυμάστε και αν ήσασταν στις κουβέντες αυτή, ήσασταν γιατί ήσασταν, γιατί ήσασταν, γιατί ήσασταν γιατί το θέμα των, των, σκοπίων τη Πούδου μου ήταν μέσα στι κουβέντε ή καν δεν είχε υποθεί, δεν ήταν καν στο σχεδιασμό ότι θα το βρίσκαμε μπροστά μα το 18-19. αυτό προέκυψε ω παράθυρο ιστορική ευκαιρία μετά, μπήκε μετά mm. το τις εκλογέ του... Του... του 17 στη γείτονα με την εκλογή Ζάεφ. Mm -hmm. Τότε λοιπόν ξεκίνησε μια διεργασία. Εμείς είχαμε ως δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας την πολυδιάστατη φιλερινική ενεργητική εξωτερική πολιτική. Επιδιώκαμε και επιδιώκουμε να ανοίξουμε και να συζητήσουμε και αν μπορέσουμε να λύσουμε τα ζητήματα. Θυμάστε προσπαθήσαμε το 16 στο Κυπριακό α, στη συνέχεια mm -hmm. το ζήτημα της ΦΥΡΟΜ, τα ελληνοαλβανικά, την προσπάθειά μας να μιλήσουμε Ξανά με τι χώρε του αραβικού κόσμου, με τη Ρωσία, με την Κίνα, με τη βελτίωση των δημερών σχέσεων με τι είπαμε, όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε, να κάνουμε την Ελλάδα ξανά μια ισχυρή δύναμη, σημείο αναφορά στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μέσα σε αυτή τη λογική και την κινητικότητα που είχε ω δόγμα πολιτική η κυβέρνηση μα, προέκυψε και αυτό το, το ζήτημα. Στη συγκρότηση, προφανώ δεν ήταν, διότι εμεί γνωρίζαμε από συγκρότηση του πολιτικού φορέα του κυρίου Καμένου ότι και ο ίδιο. Προσωπικά και το κόμμα του έχει αυτήν την γνώμη. Γι' αυτό και αυτή η κυβέρνηση δεν ήταν κυβέρνηση ιδεολογικοπολιτική ταύτιση, λέγανε κάποιοι και λίγο χαριτολογώντα στο δημόσιο λόγο Σιριζανέλ. Δεν υπάρχει Σιριζανέλ. Είναι άλλο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα τη αριστερά, τη ευρύτατη προοδευτική παράδοση. Δεν Δεν Τέλο πάντων, Και η ΑΝΕΛ. και προ, η Και η ΑΝΕΛ είναι ένα κόμμα από αυτό ο χώρο Πω, είχα, το έλεγα πριν στου συναδέλφου, είχα πει από πέρυσι ουσιαστικά ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος που περιμέναμε τον Αύγουστο έχει, έχει ολοκληρωθεί ο κύκλο τη ουσιαστική συνεργασία, τη πραγματική συνεργασία μεταξύ ε, ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητων Ελλήνων. Έχει κλείσει ο κύκλο. Δηλαδή ο κύκλο ήταν αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Και η διαφθορά διαπλοκή. Συντρέχει όμω η ιδεολογικοπολιτική δεν, -πολιτική δεν ατζέντα κοινή και ενιαία για να μπορέσει να υπάρξει συμμαχία και συνάντηση δυνάμεων και με του Ανέλ και με άλλε κοινωνικέ και πολιτικέ δυνάμει που μπορεί να έχουν αναφορά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο στην προσπάθεια ανάκαμψη και ανασυγκρότηση. Δηλαδή, συγγνώμη, εσεί δεν αντιλαμβάνεστε ότι μία σειρά πολιτών που είναι στον προοδευτικό χώρο, αλλά δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτών ή κοινοβουλευτικών. Μπορεί μάλλον. να, έχουν, να βρούνε και κάποια κοινοβουλευτική έκφραση. Μπορεί να βρούνε. Θα σα στηρίξει ο κύριο Λοβέρδο. Δεν ξέρω. Ε, δεν το μίζω. Ε, να είμαι ειλικρινή. Δεν Βέ, πήγα, Βέ, πήγα, πήγα στον αλλά παρα, παρακολουθώ με, με ενδιαφέρον μία συζήτηση η οποία μπορεί να γίνεται στο εσωτερικό του ποταμιού. Ή στο εσωτερικό του κοινάλ. Ή σε ανθρώπους οι οποίοι το υποστήριζαν. Λέω λοιπόν, λέω λοιπόν, ότι αυτή η πολιτική συμμαχία πρέπει να αθρήσει και άλλες κοινωνικές δυνάμεις γύρω από συγκεκριμένους στόχους. Δηλαδή, συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε να αυξηθεί ο κατάλληλος μισθο Βοήθαμε τώρα. Βοήθαμε. Συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε να αριθμιστούν τα δάνεια των πολιτών και να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά. Αυτός... Σε αυτή τη βουλή μου λέτε τ Α, για αυτή τη βουλή. Την παρούσα βουλή. Εντάξει, εγώ στην παρούσα βουλή πούμε, δεν βλέπω μεγάλε εξέλιξει. Okay, εγώ θε... θεωρώ μεγάλη εξέλιξη το ζήτημα του κατώτατου μισθού. Ε, εδώ θεωρώ μεγάλη εξέλιξη. Και σε αναστατώσει δηλαδή. Ναι, πέρα από αυτή τη μα προφανώ βλέπω... όταν ολοκληρωθεί αυτό ο κύκλο θα προκύψει ο νέο πολιτικό χάρτη. Αλλά ακόμα είμαστε στη διαδικασία του έργου. Υπάρχει ούτε είναι... τα μολύβια έχουμε κατεβάσει, ούτε έχουμε συζ... Μέχε, ξεκινήσει τη συζήτηση για την επόμενη μέρα. Ακόμα εκτελούμε τι εξαγγελίε του Τσίπρα στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβρη του 2018. Και κάνουμε τα πρώτα σταθερά Εγώ με τα αυτό που Επειδή βήματα. έχετε εμπειρία στην κοινοβουλευτική ομάδα και στι κοινοβουλευτικέ ομάδε γενικώ, γιατί μιλάτε με του αδέλφου σα από τα άλλα κόμματα, του φασίστε. Έχει υπάρχει μια επικοινωνία, βλέπετε πώ κινούνται. Εγώ αρχίζω και προβληματίζομαι, πολιτικά εννοώ δηλαδή, για την επόμενη Βουλή. Δύο είναι τα σενάρια. Ή θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος, ή θα είναι η Νέα πρώτη. Στην περίπτωση που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο. 50-50 είναι αυτό. 50-50 ακού... δεν είναι. Ό,τι πει ο λαό και κοινωνική δυναμική. 50-50 είναι στο κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να πω, Αυτά, δεν. Αν δυναμικώ... το παίξει κορώνα γράμματα τα... είναι 50-50. Όχι, όχι, όχι. Θα δούμε τι θα γίνει. αν, το αν το παίξει δημόσ... δημοσκοπήσει είναι λίγο χειρότερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Αν το παίξει κοινωνικά και με βάση μια δίκαιη αποτύπωση των πεπραγμένων, νομίζω ότι η, 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 η τραμπάλα θα γύρει εν τέλει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, Στη... οκ. Okay. Ναι. Εγώ παίρνω λοιπόν το, το πρώτο σενάριο που σα είπα. Όπω το δεύτερο σενάριο, υπάρχουν πολιτικοί σύμμαχοι που ενδεχομένω θα είχα κυβέρνηση. Στο, στο άλλο όμω. Αν έχω πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ, χωρί απόλυτη πλειοψηφία, μπορεί να γίνει και αυτό. Χρειάζεσαι. Χρειάζεστε συμμάχου εν δυνάμει για να χτιστεί. Αν έχει λοιπόν σκοτωθεί με του σανέλ που δεν. Μπούν, δεν μπούν, μπούν. Όλα, όλα κάνω εγώ τα βλέπω. Έχει διεμβολήσει το ποτάμι για να πάρει μια συγκυριακή συμφωνία εντό τη τρέχοντη κοινοβουλευτική ομάδας. Αύριο, αν έχει χτυπήσει δύο τύπους πολιτικού οργανισμού, δεν θα έχει ενδιάμεσου συμμάχου να συζητήσει. Δεν είσαι εντάξει. Εκτιμώ ότι μια πιθανή πολιτική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει μια συνολική αναδιάταξη στο πολιτικό προσωπικό τη χώρα. Βλέπω την αλαζονία και τη βεβαιότητα που έχει ο συντηρητικό χώρο που μια τρίτη εκλογική του ήττα από το 2015 μέχρι το 2019 θα φέρει δομικέ ανακατατάξει στο εσωτερικό του και σε επίπεδο στρατηγική. Σε περίπτωση ήττα, αυτό το, αυτό το ενδεχόμενο εξετάζουμε, και αυτό το ενδεχόμενο κατά τη γνώμη μου είναι το πιο πιθανό. Και βεβαίω ε, θεωρώ. Ότι θα γίνει και μία μετατόπιση και αντιστοίχηση, δεν ξέρω με τα ίδια πρόσωπα, πιθανόν με διαφορετικά, ε, του συμφωνώ. σοσιαλδημοκρατικού χώρου στην ευρωπαϊκή του πρόοπτικη. Εντάξει. Ωραία. Φτιάξτε την αριστερά και μετά φτιάξτε και τη σοσιαλδημοκρατία. Όχι, αλλά, δεν ε, θέλουμε να φτιάξουμε του ε, άλλου. Ε, εντάξει, η, η αριστερά που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πρότυπο αριστερά για τι άλλε ευρωπαϊκέ δυνάμει. ΣΥΡΙΖΑ, άλλο πράγμα θα σα λέω. Και κατανοώ βεβαίω, δεν αποφεύγεται. Απλώ επιμένω λίγο στο κομμάτι αυτό. Αν, για να, αν υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, αν για να πάρεις πολιτικό χρόνο για να εξυπηρετήσει την πολιτική σου, ή και τακτικά ακόμα, και όχι μόνο στρατηγικά, βάλεις σε χώρους όπου ενδυνάμει αύριο στην Νέα Βουλή, θα του, ήθελες να τους είχες μαζί σου, αυτό το ερώτημα βάζω, ρισκάρεις. Όχι, το δεν κάνετε. ρισκάρεις. Δηλαδή, θα παίρνατε, ας πούμε, βουλευτές του, των ανεξάρτητων Ελλήνων, για να έχεις την... Κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε πρόταση μορφή. Θα παίρνατε από το ποτάμι. Τότε, αν του πάρει και του έχει διαλύσει αύριο, με ποιον θα συζητήσει. Ένα-ένα. Καταλάβετε την ουσία του ερωτήματο. Καταρχήν, πρόταση μορφή δεν βγάζει 151 με οποιαδήποτε πολιτικά μαθηματικά και αν κάνει από την παρούσα βουλή. Mm. Αυτό το έχουν καταλάβει και στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ο ιδεολογικό του μέντορα, ο κύριο Μουμτζή, μα γύρισε σήμερα το επιχείρημα στο Twitter. Λέει: Δεν θα κάνουμε εμεί πρόταση μορφή, πάρτε εσεί ψήφο εμπιστοσύνη. Μα εμεί πριν από 10 μέρε πήραμε στον προπολογισμό 154 που είναι ψήφο εμπιστοσύνη. Εν πάση ναι. έχει... περιπτώσει. Αυτό, ε είναι, αλήθεια. Ναι, αυτό αλήθεια. είναι αλήθεια. ναι, αλλά κάθε μέρα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Δε 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 ε, εμεί δεν θέλουμε να σπάσουμε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Εμεί θέλουμε να έχουμε έναν ε ε ε ε πολιτικό διάλογο, υπεύθυνο, με βάση τα ερωτήματα του παρόντος και του μέλλοντος για τη χώρα και όχι καταρχήν για τα κόμματα μας και με βάση αυτό ο καθένας να τοποθετηθεί. Δεν προσπαθούμε να λαιλατίσουμε άλλε κοινοβουλευτικέ ομάδε. Θέτουμε τα ερωτήματα και τα διλήμματα που και σε εμά έρχονται από τη συγκυρία και από την πολιτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή μα και περιμένουμε από τον καθένα να τοποθετηθεί με θέση ευθύνη. Και θα θέλαμε, κύριε Αρβανίτη, ειλικρινά και από το χώρο τη μείζωνο αντιπολίτευση να μην υπάρξει α πούμε συμφωνία των Πρεσπών το ζήτημα τη κομματική πειθαρχία και να αφαιθούν και αυτοί οι βουλευτέ ελεύθεροι να ψηφίσουν. Και πιστεύω πραγματικά, επειδή λέτε κάνω συζητήσει και είναι όντω έτσι, ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο που δεν θα υπήρχε η κομματική πειθαρχία που βάζει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριο Σαμαρά, ο κύριο Βορύδη και ο κύριο Γεωργιάδη. Και κυρία Γεννηματά, δεν βάζει. Και η κυρία Γεννηματά, εκεί είναι φύση το, το πρόβλημα. Το πάω στο πιο ιδεολογικό πολιτικό, που έχει να κάνει και με σύνδεση και με το παρελθόν και με πολλά χρόνια πίσω, το πώ βρέθηκε η χώρα σε αυτήν την κατάσταση. Ότι η πλειοψηφία που θα αθρίζαμε θα ήταν πιο κοντά στο 200 παρά στο 151, πλάς που θα είναι κατά τη γνώμη μου το, το τελικό. Mm -hmm. Διότι, αν δει κάποιο με προσοχή τι ψηφίστηκε στη Βουλή των Γειτόνων, θα διαπιστώσει ότι και στο περίφημο ζήτημα τη εθνότητα που βάζανε, δεν υπάρχει αναφορά για εθνότητα και αυτό είναι σαφέ και προκύπτει και από τη συνέντευξη mm. του Ζόραν Ζάεφ σε μεγάλη ε, εφημερίδα το Σαββατοκύριακο. Στην Ευσή. Στην Εφημερίδα του Ζάεφ, πριν από δέκα μέρε πριν την Ευσή. Και πω, στο πω, ζήτημα τη γλώσσα υπάρχει απόλυτη διευκρίνηση ότι πρόκειται για Μή μια σλάβικη μία... διάλεκτο. Άρα λοιπόν τι λένε, δεν θέλουν τη σύνθετη ονομασία. Τι λένε, ε, Ποιο ε, είναι το επιχείρημα, ε, έχετε μια ωραία... Και να ρωτήσω και κάτι έχετε άλλο. Έχετε μια ωραία εκδήλωση να πω για αυτό, θετικά θα λέω, με τον κύριο Χατζηδάκη. Θα τον ρωτήσω μεθαύριο. Μεθαύριο, Ναι, στο χολαργό. Στο χολαργό. Στο δημαρχείο, πούμε, πείτε που, στο, είναι... στο, δημαρχείο, του Χολαργού. Ε, Λεωφόρος Περικλέους 55. Συζητάμε το βιβλίο του κυρίου Αλέξανδρου Μάλια. Ε, αναφορικά με το ζήτημα τη δηλαδή, Ελλάδας Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονίας. Και πιστεύω θα κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο με επιχειρήματα. Ε, εντάξει, καθώς, εντάξει, θα κάνει, μακριά, διάλογα, από, μα, μακριά, από, μακριά από, μακριά από κραυγές, και θέλω να ρωτήσω πραγματικά, τώρα που διαμορφώνεται ένα τέτοιο πεδίο, η Νέα Δημοκρατία που μα λέει ότι αύριο θέλει να γίνει κυβέρνηση, πώ τα σκέφτεται τα πράγματα, mm. Την Ελλάδα περιχαρακωμένη, εξυπηρετεί κάτι, να λέμε, <σφυ> ναι, σ σ τη γείτονα Σκόπια. <ε... Και να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, ω πολιτικό προ δημοσιογράφο και προ δημοσιογράφου. Εμά μα φάγατε τα αυτιά ω δημοσιογράφοι τώρα, mm. την προηγούμενη περίοδο, μα είπε ο Ζάεφ αυτό, ο Ζάεφ το ένα, ο Ζάεφ το άλλο και είχε βγει, ο κύριο Κατρούγκαλο είχε δηλώσει, mm. ο πρόεδρο τη Δημοκρατία είχε δηλώσει τι σημερι... προχθεσινέ δηλώσει του κυρίου Ζάεφ. Τα στελέχη τη αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα τι σχολιάσουν. Θα περάσουν έτσι, σαν να μην έγιναν ποτέ. Σωστό είναι αυτό. Ρωτήστε του και στα μίντια ίσω. Επιμένω λίγο και κλείνουμε αυτό, κύριε Ζαχαριάδη. Με διάφορου τρόπου και τακτικέ, τα κόμματα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα αφήγημα πολιτικό. Δηλαδή, εννοώ στη στρατηγική του. Δηλαδή, μπορεί να περάσει Περνάει η συμφωνία των Πρεσπών, δηλαδή βλέποντα λίγο τε, κοινοβουλευτικά, μπορεί να είναι και πάνω από 155, ή, δούμε θα δούμε πώ θα πάει. Δούμε. Πάντως σίγουρα απόλυτη πλειοψηφία. Ναι, απόλυτη. ναι, ναι. 151 ναι, 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 ναι. πλάς. Με παίζει αυτό. Παίζει αυτό, είναι πολύ πιθανό. Δεν μου βάζετε εσεί. Έκπληξη από τον ΣΥΡΙΖΑ να πει ξαφνικά ο κύριο Τσίπλα: Ωραία, πάμε και για μια ψήφο εμπιστοσύνη τώρα να δούμε. Α, έχω και μια ψήφο εμπιστοσύνη. Μήπω θέλετε να το πάμε, Αν δεν πάει η πρόταση μορφή. Γιατί υπάρχει το ερώτημα, μπορεί η κυβέρνηση να κρατήσει. και αν πρέπει να κρατήσει. Η κυβέρνηση έχει κλείσει τον κύκλο τη. Ενώ κοινοβουλευτικά είναι τέσσερα χρόνια κυβέρνηση. Έκλεισε ένα πρώτο κύκλο. Yeah, αυτό, ναι, ναι. είναι η μακροβιότητα. Έχει όμω άλλο ένα. Ανά πάσα στιγμή είναι μέσα τα πράγματα για να κάνει εκλογέ. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή και σήμερα και τον Οκτώβριο θα μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή εντό του Ιανουαρίου, αρχέ Φλεβάρι, να πούμε. Κοιτάξτε, δεν, δε, δε, δε. είναι η δουλειά μου ούτε να το επιβεβαιώσω ούτε να το διαψεύσω. Σα λέω ότι πριν από 10 μέρε πήραμε ψήφο εμπιστοσύνη. Δεν αποκλείεται αν υπάρξουν πολιτικέ εξελίξει να συζητήσουμε ξανά. Mm. Εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία που έχει την καούρα και την πρεμούρα να αν θέλει να καταθέσει πρόταση μορφή, να την καταθέσει, να τη συζητήσουμε να, προχωρήσουμε, για να φύγει αυτό από τον δημόσιο διάλογο. Από εκεί και πέρα, εμάς ο προγραμματισμό μα για το κυβερνητικό έργο είναι μέχρι τον Οκτώβρη του 2019. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα να νομοθετήσουμε την επόμενη περίοδο. Και αφού τα νομοθετήσουμε, μορφοποιηθεί αυτή η κατάσταση και περάσουμε άλλα δύο με τρία τρίμηνα με ρυθμό ανάπτυξη οικονομία περίπου στο 2,5% και αποκλιμάκωση τη ανεργία περίπου με μισό με 1% το Κάθε τρίμηνο, τότε θα κάνουμε το συνολικό απολογισμό. Τελευταία ερώτηση. Εκλεκεύστε μου λίγο τη δήλωση του κύριου Τσίπρα. Δεν θα δηλιάσω μπροστά στο κόστο ή στο ρίσκο. Θα υπερασπιστώ και θα υπερασπιστούμε αυτό που θεωρούμε και που είναι εθνικά ωφέλιμο για τη χώρα. Όχι το γενικότερο, το ουσιαστικό, το εντό. Ε, το ότι... δεν θα δηλιάσω δεν αφορά ναι. στον κύριο τι... Ζάεφ, ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάει για του εδώ. Νομίζω Φαντάζομαι. ότι ο Αλέξ Τσίπρα ε, με τη στάση του γύρω από το Μακεδονικό έχει δώσει μια διπλή απάντηση και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό το τι σημαίνει να είσαι ηγέτης και να μπορείς να αναλαμβάνεις την πολιτική ευθύνη για το παρόν και το μέλλον όχι μόνο της χώρας σου και της γειτονική χώρας με την οποία διαπραγματεύεσαι αλλά την προοπτική της ειρήνης, της ευημερία, της σταθερότητα και της συνανάπτυξης μιας ευρύτερης περιοχής που είναι ρευστή, που είναι ταραχώδης, που έχει ανακατατάξει και που έχει ταλαιπωρηθεί τόσα χρόνια από βία, εθνικισμού, σοβινισμού και πάθη. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ολοκληρώσει αυτή η κυβέρνηση και αυτό ο Πρωθυπουργό αυτή τη συμφωνία και μετά να κάνει απολογισμό και να πει στα εθνικά ζητήματα: Έλυσα αυτό το ζήτημα, ήταν ιστορική πληγή. Κάναμε αυτό το βήμα μπροστά, με τα θετικά, με τα αρνητικά, ο καθένα το αποτιμά. Στην οικονομία έβγαλα τη χώρα από τα μνημόνια και προχωράμε μπροστά στις νέες προ προκλήσεις. Στην κοινωνική ατζέντα έφερα και νομοθέτησα προοδευτική κοινωνική ατζέντα, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικές ελευθερίες. Και με αυτόν τον τρόπο κυβερνώντας σε έκτακτες και ειδικέ συνθήκες από το 2015 μέχρι τα 2019, ζητάω άλλη μια εντολή 19-23 για να μπορέσω να προχωρήσω στην ανασυγκρότηση της χώρας και την ανακούφιση των κοινωνικών πληγών. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Μπορεί να έρθω να σα δω, μάλλον, στην κουβέντα με το Χατζηδάκη. Σα περιμένουμε. Έχει ενδιαφέρον. Και περιμένουμε και τι ερωτήσει σα. Στο χολα... Εντάξει, έχω τι κάνω. Θέλω να δω λίγο το εξωτερικό. Στο, στο δημαρχείο του Χολαργού. Στο του Χολαργού. Στη λεωφόρο περικλήρωση. Μπράβο. Μπράβο και στου δυο σα. Και στον. Ε, ε, στον κύριο που στον έχει γράψει το συγγραφέα που έκανε αυτή την πρωτοβουλία. Αξίζει. Και στον εκδοτικό οικοσυδέρι που μα καλεί και μα φιλοξενεί. Ωραία. Να είστε καλά. Κυρίε και κύριοι, με μεγάλη χαρά, με μεγάλη τιμή, σα παρουσιάζουμε αυτό που δεν θα περιμένατε. Το Mr. Μίτσο.